Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα? Γιατί ο κύριος που βγαίνει κρύβει το πρόσωπό του με το φουλάρι? Μήπως είδε την Αταλία να ξεμαλιάζει την Κωνσταντίνα? Α, νάτι. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Ναταλία, πρόσεχε πίσω σου. Πώς περάσατε? Περάσατε πάρα πολύ ωραία. Στο τσακ τη γλιτώσατε γι' αυτό. Η Κωνσταντίνα δεν αστειεύεται. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά τα σχόλια που θέλουν την Κωνσταντίνα να έχει μια κόντρα μαζί σας? Μαζί τη σπυρόπουλα. Ήμασταν μαζί επάνω. Διασκεδάσαμε μαζί όλο το βράδυ και μαζί βγήκαμε. Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία με την Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα, φιλάκια! Μόλις έφυγε. Νομίζω σας απαντήσαμε. Λίγο νεράκι. Ναι, θα το ήθελα παρακαλώ. Έλα εδώ το δικό μου που είναι κοντά. Μήπως σκόνιο? Όχι, το κόνιο τη το έδωσε άλλη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, βρε παιδιά. Όμως εγώ δηλαδή πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, τα blogs επίσης και εμείς τη δική μας. Όπου 15. Υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Όμως... Γι' αυτό σήμερα βάλατε το ίδιο ρούχο, για να δείξετε πόσο κολλητούλες γίνατε. Κωνσταντίνα, εσύ τι ζήτησες? Εγώ ζήτησα να είμαι και του χρόνου εδώ. Ηλικούλα. Καλά, όταν λέει εδώ, εννοεί στην αρχή του καναπέ. Τι είπες? Όχι. Δεν υπάρχουν κόντρες, όχι, αλήθεια το λέω και δεν το λέω τώρα επειδή μιλάω στη τηλεόραση. Την Κωνσταντίνα και την Αταλία μεταξύ του. Ποια είναι η κόντρα μεταξύ? Αυτό έχει βγει στα μίντια, αλλά εγώ στην εκπομπή δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Η εκπομπή κυλάει μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Σ' αγαπούσα τότε. Α, τώρα όχι. Όχι. Ήμουν θαυμάστρια. Πάνω σε ψήφισες πολύ βέβαια. Γιατί δεν προχωρήσαμε πάρα πολύ. Μικρόχολε. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τελικά θεωρείς ότι βοηθάει την εκπομπή? Νομίζω ότι όλοι βοηθάμε στην εκπομπή. Με το καθένας με το δικό του χαρακτήρα. Και Κωνσταντίνα, να μου πεις. Ναι, εμένα προσωπικά με βοηθάει που είναι δίπλα μου και μπορώ και έχω και έναν άνθρωπο και ακουμπάω σε διάφορα θέματα που θέλω μια υποστήριξη. Νομίζω ότι είναι ένας φρέσκος άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε μια παρέα και έχει φρέσκα ματιά στα πράγματα, μόνο καλό μπορεί να δώσει. Κακιασμένε. Τι σου είπε? Στον Παυλή! Όταν δεν τον δείχνει κάμερα, δεν φαντάζεστε τι κάνει. Ποιος ο Παύλος? Καλά. Βρε, ξέρει τι κάνει. Έχει από κοντά για κάθε ενδεχόμενο.